Γεια σας από την καυτή και εξωτική, μπορείς να πεις, Νέα Ιωνία. Νομίζω ότι η θερμοκρασία τώρα πρέπει να είναι γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αποφάσισα και εγώ λοιπόν να βάλω εξωτικό φόρεμα, έτσι για να νομίζω ότι είμαι κάπου αλλού, σε διακοπές που έχει κλίμα τροπικό και δικαιολογείται αυτή η κατάσταση. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, να σας πω ότι εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Εγώ είμαι η Νάγια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε κλικ σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, εγώ σκόπευα να κάνω ένα βίντεο σήμερα και να σας δείξω το νεσεσέρ των διακοπών. Τελικά όμως έχω δύο νεσεσέρ που έχω ετοιμάσει για να φύγω Σαββατοκύριακο. Εδώ είναι τα προϊόντα μακιγιάζ, εδώ είναι τα προϊόντα ντε μακιγιάζ και τα αντιλιακά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να χωριστεί σε δύο βίντεο και θέλω να σας πω ότι το σημερινό βίντεο δεν θα έχει μοντάζ, γιατί φεύγω αύριο το μεσημέρι στις 3 με το πλοίο, καλώς οχόντων των πραγμάτων, για τη Σέριφο και δεν προλαβαίνω, παιδιά, να το μοντάρω το βίντεο, αλλά νομίζω ότι σας αρέσει όταν είναι και μεγαλύτερο σε διάρκεια και όταν είναι και έτσι πιο αυθόρμητα τα πράγματα και κυλάνε. Πρώτα θέλω να σας πω, πριν ξεκινήσω να σας δείχνω το νεσεσέρ με τα καλλυντικά, ότι το χρώμα που φοράω στα χείλη μου δεν είναι μόνο ένα κραγιόν, είναι ένα συνδυασμός από αυτό εδώ το μολύβι της Estée Lauder, το Double Wear, είναι η απόχρωση 06 Apple Cordial, γιατί ξέρω ότι θα ρωτήσετε, και έχω βάλει και το κραγιόν αυτό από Bobbi Brown, να σας το δείξω κιόλας, είναι αυτό το χρώμα, είναι η απόχρωση Beaten από την σειρά Crushed Lip Color, θα σας τα βάλω όλα στην περιγραφή. Αυτό ελπίζω ότι θα προλάβω να το κάνω. Και χωρίς να καθυστερώ καθόλου, πάμε να ξεκινήσουμε από τα προϊόντα που θα πάρω μαζί μου. Δεν θα πω πολλά γι' αυτό εδώ, τα πιάνω τώρα με τυχαία σειρά. Είναι το Glowish Multi-Dew Skin Tint από Huda Beauty. Ξέρετε ότι το λάτρεψα, αν έχετε παρακολουθήσει και τα προηγούμενα βίντεο. Είναι ένα πάρα πολύ λαμπερό προϊόν, με μικρή κάλυψη, αλλά είναι ό,τι χρειάζεστε για το καλοκαίρι. Αν είστε πάρα πολύ λιπαρές, ok, θα έλεγα μάλλον ότι θα πρέπει να το αποφύγετε. Εγώ μπορώ και τη γλιτώνω με τη λιπαρότητά μου, γιατί χρησιμοποιώ και ένα primer από Bobbi Brown, το οποίο δεν ξέρω αν το έχω βάλει εδώ στο νεσεσέρ, όχι δεν το έχω βάλει γιατί δεν χώραγε. Αλλά τα καταφέρνω και μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα που δίνει. Επίσης έχω πάρει και ένα πιο καλυπτικό προϊόν βάσης, το οποίο είναι το Bobbi Brown Skin Longwear Fluid Powder Foundation. Αυτό το προτείνω σε κανονικές και λιπαρές και μεικτές επιδερμίδες, όχι τόσο σε ξηρές, ok? Γιατί είναι ένα foundation που έχει τελείωμα πούδρας, στεγνώνει σχετικά γρήγορα και έχει matte φινίρισμα. Οπότε, ο συνδυασμός αυτών των δύο, αν είστε μεικτές ή λιπαρές, είναι φανταστικός, να ξέρετε. Το συγκεκριμένο foundation από Bobbi Brown έχει και SPF 20 και είναι ούτως ή άλλως ένα από τα πάρα πάρα πολύ αγαπημένα μου προϊόντα. Τώρα τα βγάζω έξω, μισό λοιπόν να τα βάλω από αυτή την πλευρά. Μην τα ξεχάσω, γιατί μετά θα πρέπει να τα ξαναβάλω στη θέση τους για να φτιάξω βαλίτσα. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι έχω πάρει αυτή εδώ την σκιά από Anastasia Beverly Hills. Το πόσο την έχω βολευτεί δεν λέγεται. Αφενός γιατί είναι μικρούλα και χωράει παντού και έχει και καθρέφτη και είναι και πάρα πολύ πρακτική, αφετέρου γιατί τα χρώματα, παιδιά, είναι ένα και ένα. Δηλαδή, έχεις από εδώ πιο θερμές καφέ αποχρώσεις, έχεις και από εδώ το βυσσινί σου αν θέλεις, αλλά και μοβ που έχω βάλει εγώ σήμερα στα χείλη, στα βλεφαρά μου. Και αυτό εδώ έχω χρησιμοποιήσει, αλλά και αυτό εδώ για λάμψη και φυσικά ένα μαύρο, το οποίο πάντα χρειάζεται για να κάνεις τη γραμμή του liner, αν δεν έχεις πάρει μολύβι μαζί ή να σκουρίνεις ακόμη περισσότερο το βλέμμα σου. Νομίζω ότι η μίνι δεν είναι πια διαθέσιμη, σας προτείνω όμως αν είναι επιφύλακτα και 100% να πάρετε την μεγάλη, θα την βολευτείτε πάρα πολύ. Ναι, είναι μια σκιά που έχει fallout, δεν είναι τίποτα, δεν ξεχνάμε να τεινάζουμε το πινελάκι μας κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τις σκιές. Δεν είναι τραγικό, παιδιά, το fallout. Εγώ σκεφτείτε ότι πάντα κάνω τη βάση πριν κάνω τα μάτια και εντάξει, και να πέσει κάτι με το πινέλο σας, ένα καθαρό πινέλο, κάνετε ένα έτσι και έχει φύγει. Τίποτα τραγικό. Πολύ ωραία παλέτα. Έχω πάρει αυτό εδώ το μολύβι, είναι το Epic Wear Liner Stick από NYX. Η απόχρωση είναι Berry Goth. Είναι ένα μοβ, εγώ θα το έλεγα. Τώρα γιατί το λέει Berry, δεν ξέρω. Και το έχω βάλει σήμερα και για liner εδώ από πάνω από τα μάτια μου, αλλά και από κάτω για να κάνω τη γραμμή και το βρίσκω και πάρα πολύ σταθερό και πολύ ωραίο προϊόν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έγινε με τη μάσκαρα. Ψάχνω να βρω μία μάσκαρα αδιάβροχη.
στη συλλογή μου και δεν έβρισκα. Και λέω, πώς την πάτησα έτσι εγώ και έχω ξεμείνει από διάβροχη μάσκαρα. Έχω ξεμείνει γιατί τη χρησιμοποιώ μόνο το καλοκαίρι όταν κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Κατά τα άλλα, αποφεύγω να χρησιμοποιώ αδιάβροχη γιατί ξεβάφεται και πολύ δύσκολα. Αυτή που μου έχει μείνει λοιπόν μόνο, που ελπίζω ότι έχει μέσα και δεν έχει ξεραθεί, είναι η αδιάβροχη μάσκαρα τη Ερεντούε που την είχα κρατήσει και θυμάμαι ότι μου είχε κάνει αρκετά καλή εντύπωση όταν την είχα πρώτο χρησιμοποιήσει. Θα σας δείξω και το βουρτσάκι που έχει, είναι αυτό το λαστιχένιο που εμένα μου αρέσει και είναι αυτή που θα πάρω μαζί μου. Δεν θα πάρω μόνο αδιάβροχη, θα πάρω και αυτή εδώ από Huda Beauty, τη Legit Lashes, που τη λάτρεψα επίσης, τη φοράω σήμερα στις βλεφαρίδες μου και τις δύο πλευρές. Πρώτα την Curl and Length και μετά τη Volume. Να ξέρετε ότι όλα αυτά που σας δείχνω είναι πολύ αγαπημένα προϊόντα. Λοιπόν, επίσης θα πάρω eyeliner, δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσω απαραίτητα. Θα πάρω όμως αυτό εδώ από Fenty Beauty, πώς το λέει, το Fly Liner, είναι το δεύτερο ή το τρίτο που αγοράζω. Έχει καταπληκτικά λεπτή μυτούλα, είναι το μόνο που εμένα με βολεύει τόσο πολύ και κάνω τη γραμμή με την πρώτη, γιατί τα eyeliners που είναι σε βαζάκια και έχουν πινελάκι, ξέρετε, και πρέπει να το ξεδιδώσεις και να κάνεις τη γραμμή, δεν με βολεύουν καθόλου. Βολεύω μόνο αυτά τα στυλό και είχα βολευθεί στο παρελθόν και αυτό εδώ από Smashbox, το έχω μπροστά μου, και της NYX το Epic Ink Liner. Αλλά το Fly Liner είναι νομίζω το πιο εύκολο από όλα και αυτό που έχει και το πιο ωραίο μαύρο έντονο χρώμα. Νομίζω ότι και αυτό αξίζει να σας το δείξω. Και να είστε σίγουροι ότι δεν θα φύγει, παιδιά, και να βρέξετε το πρόσωπό σας. Εγώ πολλές φορές ξεβάφομαι και δεν φεύγει αν δεν χρησιμοποιήσετε διφασικό προϊόν. Είναι τόσο μα τόσο σταθερό. Μιλώντας για διφασικό προϊόν, να σας πω ότι επίσης την πάτησα και μου έχει τελειώσει και θα πάρω ένα λαδάκι μαζί. Τέλος πάντων, για να προσπαθήσω να ξεβάψω την αδιάβροχη μάσκαρα. Αλλά αυτό είναι για το άλλο βίντεο που θα έχει τα προϊόντα skincare που θα πάρω μαζί μου. Για concealer θα πάρω το αγαπημένο μου Soft Matte Complete Concealer από NARS. Δεν έχω βρει κανένα άλλο να με βολεύει τόσο πολύ. Με βολεύει και το ότι δεν είναι υγρό, είναι έτσι σε μορφή πάστας ας πούμε. Επίσης το έχω αρκετό καιρό και νομίζω ότι πρέπει να το τελειώνω σιγά σιγά και η απόχρωση Custard είναι, παιδιά, η απόχρωση η οποία και φωτίζει και καλύπτει τουλάχιστον τον μοβ χρωματικό τόνο που έχω εγώ κάτω από τα μάτια μου. Είναι τέλειο, είναι ένα προϊόν που είναι must have επίσης για μένα. Δηλαδή, όσο και αν με πιάνουν τύψεις, γιατί η NARS δεν είναι cruelty free, νομίζω ότι θα το ξαναγοράσω. Τι να κάνουμε, κανείς δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, πάμε στο setting spray. Έχω πάρει αυτό εδώ από την NYX για το matte τελείωμα, το matte finish, το long lasting setting spray. Αν θα άλλαζα κάτι σε αυτό, είναι το spray του. Δηλαδή, okay, καλό είναι, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο φίνο το mist. Ένα τσικ. Αλλά γενικά το αγαπώ πολύ και βρίσκω ότι με κρατάει πάρα πάρα πολύ matte και μ' αρέσει που είναι και σε μικρούλα συσκευασία και χωράει και στο νεσεσέρ μου, γιατί να είστε σίγουροι ότι και το μέγεθος αλλά και το βάρος των προϊόντων είναι κάτι που παίζει ρόλο όταν επιλέγω ότι θα πάρω μαζί μου σε διακοπές. Λοιπόν, από πούδρες θα πάρω φυσικά αυτή εδώ για τα μάτια από Laura Mercier και αυτή εδώ για το πρόσωπο. Δεν τις αλλάζω με τίποτα. Αν θέλετε μία πούδρα να κλειδώσει όμως το μακιγιάζ στη θέση του και να μην αφήσει καμία λιπαρότητα να βγει προς τα έξω, είναι αυτή. Είναι η Translucent της Laura Mercier. Υπάρχει και η απόχρωση Honey που θα πάρω εγώ μαζί μου, η οποία είναι λίγο πιο γλυκιά σε απόχρωση. Η άλλη, η Translucent, δεν έχει καθόλου χρώμα. Και αυτή εδώ, η πούδρα η μικρή, λέγεται Secret Brightening Powder for Under Eyes. Είμαι σίγουρη ότι σας τα έχω ξαναδείξει και τα δύο προϊόντα. Επιμένω όμως, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Η πούδρα δε αυτή που είναι για τα μάτια και φωτίζει την περιοχή και κρατάει το κονσίλερ στη θέση του και με βλέπετε εδώ και κάνω γκριμάτσες στον καθρέφτη μου να δω αν τονίζει τις ρητίδες, που για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνω ότι δεν τις τονίζει καθόλου. Υδρώνω τρελά, κάπου έχω μια βεντάλια, μισό λεπτό πάω να τη φέρω και όχι, δεν μπορώ να πάω να τη φέρω γιατί δεν μπορώ να κάνω μοντάζ σε αυτό το βίντεο. Okay, δεν θα τη φέρω. Θα συνεχίσω να μιλάω. Θα πάρω εδώ ένα τετραδιάκι. Να βλέπετε τι συμβαίνει. Και θα κάνω λίγο αέρα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτή είναι η μόνη παλέτα που έχω η οποία έχει και ρούζ μέσα και bronzer και highlighter, είναι αυτή εδώ που θα πάρω μαζί μου στο ταξίδι. Είναι η παλέτα της Hourglass. Σας την έχω ξαναδείξει και αυτή. Συγχωρήστε με, αλλά δεν κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί στο εξωτερικό πια γιατί ήταν limited edition. Μία τρίχα από το Merlin.
Αλλά μπορείτε να βρείτε και κάποιες αποχρώσεις του bronzer και κάποιες αποχρώσεις του ρουζ. Θα τις βρω και αυτές και θα σας τις βάλω στην περιγραφή ή θα σας βάλω παρόμοιες αποχρώσεις και παρόμοιας ποιότητας και αποτελέσματος. Επίσης έχει αυτές τις δύο finishing powders μέσα, τις οποίες εγώ δεν τις χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ, γιατί το ξεχνάω, γιατί δεν είναι πούδρες που σετάρεις το μακιγιάζ σου, είναι πούδρες με τις οποίες δίνεις ένα έτσι πιο ωραίο και λαμπερό τελείωμα. Ωραίες είναι όταν τις χρησιμοποιώ, δεν έχω μετανιώσει καθόλου για αυτή την αγορά, παρόλο που δεν ήταν φθηνή καθόλου αυτή η παλέτα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα ένα προϊόν το οποίο θα πάρω μαζί μου και είναι το pomade από Morphe. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μου τελείωσαν τα μολυβάκια μου και το Bobbi Brown και το Huda. Νομίζω ότι έχει μια σταλίτσα μέσα, τέλος πάντων κάπου το έχω παρατήσει, δεν το βρίσκω τώρα. Το καινούριο Huda που πήρα, το τελείωσα, οπότε θα πάρω το pomade από Morphe στην απόχρωση λάτε, γιατί με βολεύει και ένα πινελάκι, και θα πάρω και αυτό εδώ το Fiber Gel, Big Boost Fiber Gel από MAC. Αυτό είναι σε μια σκούρα απόχρωση, η απόχρωση είναι η Stud. Το έχω χρησιμοποιήσει σήμερα στα φρύδια μου, ξέρω ότι θα μου πείτε ότι φαίνονται λίγο σκούρα ενδεχομένως, γι' αυτό και προσπάθησα να πετάει και μια τρίχα εδώ πέρα, προσπάθησα να μην τα παχύνω πολύ, να τα κρατήσω λεπτά, ακριβώς για να μην με αγριεύουν. Μου αρέσει αυτό το Fiber Gel, βρίσκω ότι τα γεμίζει. Χρησιμοποίησα επίσης μια καινούργια τεχνική σήμερα. Πρώτα τα γέμισα και τα βούρτσισα προς τα πάνω και μετά γέμισα τα κενά με το πινελάκι μου και το pomade, όπου υπήρχε κενό μόνο γιατί δεν ήθελα να τα κάνω πολύ πολύ χοντρά, όπως σας είπα. Λοιπόν, αυτά είναι τα προϊόντα. Α, πήρα και ένα primer, να μην το ξεχάσω, και δύο πινέλα. Γιατί δεν θέλω να παίρνω και πολλά πινέλα. Λοιπόν, πήρα αυτό για πούδρα. Πήρα αυτό για ρούζ, το οποίο είναι πολύ πιτσιρίκι και μου το έστειλαν πρόσφατα από το living.gr, ένα κατάστημα στο οποίο μπορείτε να βρείτε cruelty free προϊόντα και τους ευχαριστώ πολύ. Και πήρα αυτό το primer, γιατί απλά είναι πολύ μικρή συσκευασία, μπορείτε να το βρείτε και αυτό σε ελληνικό κατάστημα, στη Sephora αν δεν κάνω λάθος. Είναι της Hourglass, είναι το Mineral Veil, είναι oil free, έχει αντιλιακή προστασία 15, που δεν μας καλύπτει βέβαια με τον ελληνικό ήλιο, έτσι, θέλουμε αντιλιακό οπωσδήποτε μαζί μας, αλλά κάτι είναι και αυτό, όσο να πεις. Λοιπόν, βλέπω εδώ έχω γράψει 14 λεπτά και τελείωσαν τα προϊόντα που έχω να σας δείξω από αυτό το νεσισέρ. Σκέφτομαι όμως ότι αν περάσω στο άλλο νεσισέρ το βίντεο θα βγει, παιδιά, πραγματικά τεράστιο. Οπότε θα κλείσω το βίντεο κάπου εδώ. Θα σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε και σήμερα. Δεν το θεωρώ καθόλου αυτονόητο και δεδομένο ότι θα είστε εδώ κάθε εβδομάδα. Θέλω να πω ιδιαίτερο ευχαριστώ σε εσάς που ξέρω ότι είστε εδώ κάθε εβδομάδα και περιμένετε πώς και πώς να ανέβει το βίντεο. Ειδικά όταν κάνω πρεμιέρα και όταν είμαι κι εγώ online, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κάποιες σταθερές και αγαπημένες και έχουμε γίνει φίλες πλέον και μου λέτε και τη γνώμη σας για προϊόντα, μου λέτε και τη γνώμη σας για πολλά και διάφορα πράγματα στο chat. Δυστυχώς αυτή την εβδομάδα δεν θα μπορέσω να είμαι online, ελπίζω όμως ότι θα το κάνω την επόμενη. Φιλιά πάρα πολλά, να περάσετε υπέροχα, ελπίζω και εσείς να καταφέρατε να κάνετε βουτιές αυτό το Σαββατοκύριακο ή αυτές τις μέρες και να ξεκινάνε οι διακοπές σας σύντομα. Αν ξεκινάνε σύντομα, γράψτε μου και που θα πάτε, είμαι πάρα πολύ περίεργη. Φιλιά, να προσέχετε και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!